Ρώσοι ειδικοί συμβούλοι του Βλαντιμίρ Πούτιν ζητούν να χτυπηθεί η Βρετανία με πυρηνικά όπλα επειδή η Ουκρανία χρησιμοποίησε τους πυράβλους Storm Shadow εντός της ρωσικής επικράτειας που τους προμήθευσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ρώσοι ειδικοί συμβούλοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να περιγράψουν τα πιο συγκλονιστικά και καταστροφικά πολεμικά σχέδια που μπορεί κανείς να φανταστεί, με πολλούς σχολιαστές να περιγράφουν πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει η Ρωσία σε μια πυρηνική επίθεση, όπως αναφέρει η dailymail.co.uk. Ο ένας πρότεινε τη ρήψη του ρωσικού πυράβλου Σάταν-2, που ευρέως περιγράφεται ως το πιο θανατηφόρο όπλο στον κόσμο, στην πλατεία Τραφάλγκαρ, ενώ ένας άλλος προέτρεψε τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει το νέο υποβρύχιο ντρόν υψηλής ταχύτητας Ποσάιντον και να βυθίσει το Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από ένα ραδιενεργό παλιριακό κύμα. Τα ρωσικά κανάλια υποστήριξαν σήμερα ότι η Ουκρανία εκτόξευσε 12 πυράβλους που προμήθευσε η Βρετανία στην περιοχή Κούρξ της Ρωσίας, με μη επιβεβαιωμένες εικόνες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο X και δείχνουν κατοίκους να σκοντάφτουν πάνω σε θραύσματα του πυράβλου. Όλη αυτή η ένταση έρχεται αφότου η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν αμερικανικό πύραυλο ATACMS για να χτυπήσει το έδαφος του Πούτιν. Πολλές δυτικές πρεσβείες στο Κίεβο έκλεισαν σήμερα λόγω των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που προειδοποίησαν ότι για αντίπινη ρωσική επίθεση που ετοιμάζεται θα μπορούσε να πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου απάντησε λέγοντας ότι η Μόσχα διεξάγει ψυχολογική επίθεση κατά της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για πλαστά μηνύματα που κυκλοφορούν και περιγράφουν αυξημένες πυραυλικές επιθέσεις ως μέρος της ψυχολογικής επιχείρησης της Ρωσίας. Κοιτάξτε πολύ καλά και καθίστε φρόνημα, γιατί σας προειδοποιώ ότι η πυραυλή μας Σάταν-2 είναι πάντα έτοιμη για χρήση στην πλατεία Τραφάλγκαρ, απείλησε ο Κορνίλοφ. Ο σκληροπυρηνικός βουλευτής και τηλεοπτικός παρουσιαστής Γευγένη Πόποβ προειδοποίησε ιδιαίτερη προσοχή στη Βρετανία, τον παραδοσιακό εχθρό μας. Βασικά το μόνο που θα χρειαζόταν είναι μόνο 3 πύραυλοι και αυτός ο πολιτισμός θα κατέρεε. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινδυνεύουν από τους πυράβλους μας στο Καλίνιγκραντ, Βερολίνο, Βαρσοβία, όλες οι δημοκρατίες της Βαλτικής, Παρίσι, Βουκουρέστι, Πράγα. Φυσικά και αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Μία γρήγορη μελέτη των προδιαγραφών των πυράβλων είναι αρκετή για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν την Ευρώπη στο χωνευτήριο ενός παγκόσμιου πολέμου με εγγυημένη αμοιβαία καταστροφή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.